Κύριε Φυπουργέ μου, καλησπέρα σας. Και καταρχήν να σας ευχηθούμε και καλή δύναμη για το δύσκολο έργο το οποίο πρόκειται να κάνετε από εδώ και μπρος. Πολύ και πράγματι δύσκολο έργο και αυτό δυστυχώς με κρατάει και πολύ στην Αθήνα. Αλλά θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή από κοντά. Έτσι, γιατί κάποιοι μαθιώτες λένε ότι χάσαμε τον Άγγελο τον Τόλκα, αλλά ξέρουμε ότι έχετε δύσκολο έργο. Πρώτη γραμμή η μαθεία, για μένα είναι και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μας ήρθε ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι το τελωνείο της Βέρειας, κύριε Υφυπουργέ μου, θα κατεργηθεί και θα πάει στο τελωνείο της Κίδρας. Δεν ξέρουμε τι ενημέρωση έχετε εσείς, αλλά εδώ πέρα έχει γίνει ένας πανικός εδώ ότι φεύγει το τελωνείο της Βέρειας. Η Αναγιώπουλε, σήμερα υπήρξε ένα αναλυτικό σημείωμα, ένα δημοσίευμα μάλλον, το οποίο δεν λέει ότι η Βέρεια φεύγει ή πάει στη Κίδρα, λέει ότι καταργούνται και τα δύο. Και μαζί με κάποια άλλα τελωνεία σε όλη τη χώρα. Αυτό που εγώ έχω να πω, γιατί επικοινώνησα άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία και διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, όπως θα διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο διευθυντής, ο κ. Γιαλούρης. Ένα πρώτο σχέδιο το οποίο υπήρχε είναι ότι δεν υπήρχε καμία αλλαγή ούτε για τη Σίδρα ούτε για τη Βέρεια. Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα παραμένει μόνο σε επίπεδο δημοσίευματος. Δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη εισήγηση από την υπηρεσία. Μάλιστα, δηλαδή δεν τίθεται, γιατί λένε από Δευτέρα ότι ορισμένα τελωνία, όπως παράδειγμα της Βέρειας, Ελευθέριου Βενιζέλου και κάποια άλλα, ότι από τη Δευτέρα δεν θα λειτουργούν. Άρα δεν ισχύει, Υφυπουργέ μου, για αυτό που γράφει το δημοσίευμα, έτσι. Σήμερα με τον αρμόδιο διευθυντή, ο οποίος βρίσκεται μάλιστα και σε άδεια, Δευτέρα επιστρέφει ο ίδιος, θα έχουμε ξανά συνεργασία, αλλά μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση. Ο κύριος Γιαλούρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό. Δεν μου λέτε τώρα να φύγω από αυτό. Σας λείπει η μαθή αρκετά από ό,τι μάθαμε, έτσι. Ο φόρτος εργασίας είναι αρκετός εκεί. Οι ανάγκες εδώ υπάρχουν πολλές ευθύνες που και αρμοδιότητες που αναλαμβάνουμε μαζί με τον Υπουργό τον Ηλία Τομόσχελο. Σήμερα ήδη παρουσιάσαμε το σχέδιο για την νέα ΕΡΤ. Την κάνουμε πιο δυνατή, πιο δυναμική, πιο σύγχρονη. Και αυτό έχει μετά και άλλα πολλά τα οποία πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε τον περιφερειακό τύπο που αφορά και εμάς. Έχουμε και τρομοκαινιακό τύπο, τα μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά. Ένα πλέγμα λοιπόν πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Αλλά σαφώς καταλαβαίνετε ότι η βουλευτής της μαθείας είναι και η μαθεία είναι προτεραιότητα και αυτό για το οποίο συνεχίζω και εγώ. Έτσι, γιατί τα προβλήματα εδώ, Υφυπουργέ μου, παραμένουν και να ξέρετε ότι ο κόσμος τώρα θα έχει πιο πολλές απαιτήσεις από εσάς για να λύσετε τα προβλήματα. Και φυσικά δεν έχετε ένα μαγικό ραβδάκι να τα λύσετε από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος από εδώ και μπρος θα είναι πιο απαιτητικός σε εσάς. Τα προβλήματα σαφώς και υπάρχουν, τα γνωρίζουμε, γι' αυτό εξάλλου κατεβαίνουμε και στην πολιτική, όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική και οφείλουμε να τα γνωρίζουμε, έτσι. Σαφώς όμως και δεν υπάρχει μαγικό ραβδί και ειδικά μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο σαν αυτή που περνάμε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και κυρίως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Σε μια περίοδο δηλαδή που πρέπει να διασώσουμε πράγματα που άλλες στιγμές, άλλες περιόδους αφαιρούσαν αυτονόητα, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να μιλάει για μαγικές λύσεις ή άμεσες λύσεις και λύσεις φαρματουργίας. Ωστόσο όμως, αγώνα μεγάλο κάνουμε, δύναμη πολύ χρειάζεται και χρειάζεται συμμετοχή όλων, συμμετοχή των ανθρώπων που βρίσκονται στην δημόσια σφαίρα και στην πολιτική. Και χρειάζεται να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις από οποιοδήποτε επίπεδο. Μίλησα με κάποιους συνεργάτες σας και μου είπαν ότι κάθεστε πολλές ώρες στο Υπουργείο, 17-18 ώρες, αληθεύει. Είναι αλήθεια ότι από πολύ πρωί μέχρι πολύ αργά, αυτές τις μέρες ειδικά είμαι στο Υπουργείο, γιατί είχαμε σήμερα την παρουσίαση της ΕΡΤ. Εκείγουμε από εδώ και σήμερα. Το επόμενο διάστημα έχουμε δεσμεύσεις απέναντι σε πολλούς φορείς να το τρέξουμε. Προσωπικά έχω και τον επαρχιακό τύπο, οπότε έχουμε συναντήσεις συνεχόμενες και αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή όμως έχω την χαρά και την ευκαιρία να είμαι φυσικά ξανά επάνω. Δεν έχω προλάβει καθόλου να ανέβω το μεσοδιάστημα. Από την ημέρα που ορκίστηκα, θα είμαι όμως επάνω από το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θα περιμένουμε να καλέσετε τους δημοσιογράφους σαν πολιτικός προϊστάμενος πλέον που είστε. Θα είμαστε σε επαφή με όλους όπως χρειάζεται και φυσικά πρώτα απ' όλα με όλους τους θεσμούς, τους φορείς αλλά και τους ενδιαφερόμενους για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, κύριε Υφυπουργέ, να τελειώσουμε κιόλας γιατί ξέρω ότι πνίγεστε. Το τελωνείο της Βέρειας αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σε έγγραφο και τίποτα παραπάνω, δηλαδή, σε δημοσίευμα. Αυτή τη στιγμή, όπως με διαβεβαιώνει ο διευθυντής, ο αρμόδιος, ο κύριος Γιαλούρης, αυτά τα οποία σήμερα και αυτός διάβασε και μου έχει πει ότι έχει μιλήσει και με άλλους συναδέλφους. Το διάβασε δηλαδή. Το,
ναι, το γνωρίζει, είναι ένα δημοσίευμα και δεν το επιβεβαιώνει. Μάλιστα. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Και μένω στην θέση του επίσημου και τη διαβεβαίωση που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ας πούμε και... Από εκεί και πέρα, για οποιαδήποτε απειλή ή αν νιώσουμε ότι υπάρχει κάποιο... Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Πολύ καλά. Αν υπάρξει κάτι άλλο ή κάποια άλλη πρόταση, κάποια άλλη σκέψη, φυσικά και είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της παραγωγής τόπου μας πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Έτσι, που καταλαβαίνετε, το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Βέβαια, ξέρετε ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Γίνονται πολλές προσπάθειες να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του δημοσίου mm-hmm. και πολλές προσπάθειες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στην εξυπηρέτηση όλων αυτών που το χρειάζονται. Χρειάζονται τις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα λοιπόν, προς τιμή, αυτό το οποίο έχουμε είναι αυτό το οποίο σας αναφέρω σαν επικοινωνία δικιά μου και με τον αρμόδιο διευθυντή. Δηλαδή να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι το δημοσίευμα το οποίο σήμερα είδαμε όλοι δεν είναι εισήγηση μέχρι στιγμής της υπηρεσίας mm-hmm. του Υπουργείου. Αρμόδιας υπηρεσίας. Υφυπουργέ μου, να είστε καλά, καλό κουράγιο και πάλι και πιστεύω να τα πούμε την Παρασκευή αν θα μας καλέσετε κάποια στιγμή, έστω και μία ώρα. Ναι, ναι. Σήμερα είχαμε μια ιδιαίτερη σημαντική παρουσίαση για την ΕΡΤ. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Η ΕΡΤ3, το κανάλι δηλαδή της Βόρειας Ελλάδας, ενισχύεται, mm-hmm. παίρνει επιπλέον παραγωγές και γίνεται το κανάλι της περιφέρειας. Γίνεται το κανάλι το οποίο θα είναι ο δεύτερος βασικός πυλώνας της δημόσιας τηλεόρασης. Mm-hmm. Μένει η ΝΕΤ και η ΕΡΤ3. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και κάποιες καινούργιες νέες παραγωγές και για τον αγροτικό κόσμο. Αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι κλείνει η ΕΡΤ, έτσι, τι θα γίνει με αυτούς τους εργαζόμενους, κύριε Υφυπουργέ? Με λίγο που λέω, όλες οι συμβάσεις αυτή τη στιγμή γίνονται σεβαστές, που σημαίνει ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιοι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς απασχόλησής τους. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου mm-hmm. και λήγουν οι συμβάσεις. Μάλιστα. Άρα δεν θα ανανεωθούν πάλι. Σας λέω και πάλι ότι γίνονται δεκτές οι συμβάσεις όπως έχουν υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Και από την ΕΡΤ και από τον κάθε έναν υπάλληλο ο οποίος απασχολείται. Κάποια υπαρχιακά κανάλια που θα κλείσουν. Αν άκουσα καλά, κάποια υπαρχιακά κανάλια θα κλείσουν. Κάποια κανάλια. Υπαρχιακά. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπαρχιακό κανάλι τηλεοπτικό δεν υπάρχει της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όχι, λέω για ιδιωτικά. Ραδιοφωνική σταθμή όμως θα συλλειτουργήσουν με ενιαία πλέον διοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας. Μάλιστα. Να είστε καλά, Υφυπουργέ μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Ναι, γεια σας.